Καλησπέρα σας. Πιάνω την τελευταία κουβέντα του Βαγγέλη Κατσακούλη. Ο αγώνας είναι για την πόλη που ζούμε. Ο Βαγγέλης και εγώ είμαστε Μυτιλινοί. Ζούμε στην πόλη αυτή 30 χρόνια. Η πόλη τούτη αναπτύχθηκε, μεγαλούργησε και χάρη σε εμάς, στους ξένους που ήρθαμε εδώ. Ξέρετε, πονάμε πολύ όταν βλέπουμε τον εαυτό μας σε άρμα καρναβαλιού να μας κοροϊδεύουν, γιατί είμαστε από ξένο τόπο. Από τον τόπο που ήρθαμε, όταν ήρθαμε εδώ, φέραμε τον πολιτισμό μας, τη δύναμη της ψυχής μας και τη μοιραστήκαμε και με τους ντόπιους. Προχωράμε λοιπόν όλοι μαζί για μια καινούρια πόλη, πολυπολιτισμική, πολύμορφη, πολυδύναμη, μια πόλη ανοιχτή στο μέλλον. Έχουμε τη δύναμη, τη γνώση, την εμπειρία. Η σημερινή μεγάλη συγκέντρωση, έτσι όπως φάνηκε από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο γήπεδο, έτσι όπως την προσλαμβάνω τώρα από αυτό εδώ το βήμα, που η ενέργειά σας, η θετική σας ενέργεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, αποδεικνύει περίτρανα τη στήριξη του πατραϊκού λαού στη Δημοτική Αρχή και στο Δήμαρχο τον Κώστα τον Πελετίδη. Όλοι όσοι γίναμε κοινωνοί της τεράστιας προσπάθειας που έγινε τα τελευταία χρόνια να αλλάξει ρότα η πορεία της πόλης μας, να αντιστραφούν οι όροι που ήθελαν την Πάτρα κάτω από τον έλεγχο συγκεκριμένων πολιτικών και μεγάλων συμφερόντων, αισθανόμαστε υπερήφανοι για το έργο που επιτελέστηκε. Με γνώμονα το λαϊκό συμφέρον και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, η πόλη μας ξαναζωντάνευσε και ομόρφινε. Σε δύσκολες εποχές που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τότε εξόντωνε τους πολίτες και διέλυε την τοπική αυτοδιοίκηση, σε εποχές που όχι μόνο μειώθηκε η χρηματοδότηση, αλλά ζητούσαν και τα αποθεματικά όπως και σήμερα των Δήμων, τις οικονομίες μας δηλαδή ήθελαν να πάρουν, σε εποχές που οι εργαζόμενοι μειώθηκαν και οι προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι ερχόταν στο Δήμο με τις κατάπτυστες οκτάμινες συμβάσεις που θυμίζουν δουλοπαρικία, η Δημοτική Αρχή με ήθος, αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια αγωνίστηκε και πέτυχε να αλλάξει τη σημερινή και τη μελλοντική εικόνα αυτής της πόλης. Δεν ήταν εύκολα όλα αυτά. Όταν το Φεβρουάριο του 2015 αποδέχθηκα την πρόταση του Κώστα Πελετίδη να συμπορευθώ μαζί τους στην προσπάθεια να ανοίξουμε τους ορίζοντες της πόλης μας και να επιλύσουμε το πλήθος των χρόνιων προβλημάτων με γνώμονα πάντα το λαϊκό συμφέρον, γνώριζα τόσο από την εμπειρία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και ως πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αρκτικού Διαμερίσματος ότι ο δρόμος μας δεν θα ήταν εύκολος, λόγω της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης. Έχοντας όμως στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής ενεργό εθελοντικό ρόλο και μέσα στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων που παίρναμε και των ρεαλιστικών πολιτικών κινήσεων που σχεδιάζαμε, προχωρήσαμε στη λειτουργία δομών πρωτοποριακών και αναγκαίων για την πόλη. Οι παιδικές κατασκηνώσεις και το πάρκο εκπαιδευτικών δράσεων που φιλοξενούνται στο χώρο του πρώην κάμπινγκ της Αγιάς αποδεικνύουν ότι η Δημοτική Αρχή έχει όραμα. Έχει όραμα μιας υγιούς και δυνατής κοινωνίας. Και σε αυτό το μετερίζει παλέψαμε σταθερά και συστηματικά. Σήμερα λοιπόν, δημόσια και για μια ακόμη φορά, δηλώνω ότι συμπορεύομαι με τη λαϊκή συσπήρωση. Γιατί πρέπει να είναι ισχυρό το μέτωπο κατά των πολιτικών δυνάμεων που τελμάτωσαν την πόλη, που τυφλά εξυπηρετούσαν τα σχέδια του κεντρικού κράτους της Αθήνας. Γι' αυτό και δεν σήκωναν ποτέ το ανάστημά τους στις πολιτικές που ρήμαζαν τους πατρινούς,
αλλά και σε πολιτικές που βούλιαξαν την πόλη μας και το λαό μας λόγω της κρίσης που οι ίδιοι δημιούργησαν. Σήμερα δεν στεκόμαστε απλά δίπλα στη Δημοτική Αρχή και τον Κώστα Πελετίδη, αλλά παίρνουμε την ευθύνη να υπερασπιστούμε το έργο που έγινε προς όφελος του πατραϊκού λαού. Η λάσπη που ρίχνουν δεν μπορεί να περάσει. Και γνωρίζουμε ότι λάσπη ρίχνουν αυτοί που δεν έχουν πολιτικά επιχειρήματα. Αυτοί που δεν έχουν να δείξουν έργο ή αυτοί που υπηρετούν ιδιωτελείς σκοπούς. Περήφανα προχωράμε σε αυτόν τον αγώνα και έχω πει πολλές φορές δημόσια ότι ένας δήμαρχος που σηκώνει το ανάστημά του στη Χρυσή Αυγή και μόνο γι' αυτό αξίζει να είμαστε δίπλα του. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, όσοι ήρθαμε λίγο αργότερα στη Λαϊκή Συσπήρωση, να συμπορευτούμε στον τίμιο αγώνα που δίνει η Λαϊκή Συσπήρωση, για να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας για μια πάτρα που ανήκει στο λαό της. Καλόν αγώνα!